Με λοιπές προσωπικό καλούνται οι πυροσβέστες να εκτελέσουν τα αυξημένα καθήκοντά τους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά και την εμπλοκή τους στη διαδικασία του υγειονομικού ελέγχου COVID-19. Αυτό υποστηρίζει η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ζητά την ενίσχυση του προσωπικού και τη θωράκιση με μέσα ατομικής προστασίας. Υπάρχουν και ενστάσεις σε ό,τι αφορά την εμπλοκή μας. Όμως, δυστυχώς, υπάρχει ο νόμος ο τελευταίος που πρέπει να εμπλακούμε λόγω ότι είμαστε βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει οι συνάδελφοι να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, θωρακισμένοι να το πω, με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπουν και επιπλέον ό,τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας συνάδελφος να κολλήσει τον COVID-19. Ο κύριος Αντωνακάκης περιέγραψε τον τρόπο εμπλοκής των πυροσβεστών σε υγειονομικούς ελέγχους, ενώ στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνονται οι ελλείψεις στις υποδομές μέσα σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Ο πυροσβέστης συνδράμει συμπληρώνοντας ένα έντυπο από το barcode του επισκέπτη, μοιράζει κάποιο φυλάδιο στους επισκέπτες όσον αφορά τον COVID-19, στο αεροδρόμιο είναι οριακό. Πλήρωμα του αεροδρομίου κάνει αυτή τη δουλειά. Θα έπρεπε να ενισχυθεί ο σταθμός του αεροδρομίου με περισσότερα άτομα, συναδέλφους, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτά τα παράλληλα καθήκοντα. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου υπηρετούν 25 συνάδελφοι, ενώ στα αντίστοιχα αεροδρόμια κατηγορίας, όπως είναι άλλα της Φάρποτ που υπηρετούν το υπόλοιπο της Ελλάδος, υπηρετούν 40, 50 και 60 άνθρωποι. Οπότε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα αυτά λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες σε όλο το νησί βρίσκονται σε επιφυλακή στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε σε πλήρη εκρήγορση, είναι επανδρομένα όλα τα πυροσβεστικά οχήματα. Το πυροσβεστικό προσωπικό έχει πάρει κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά και την πρόληψη. Πάμε καλά μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα πάει μέχρι τέλος. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Τάσος Κουρουπάκης. Ό,τι έχει λοιπόν να κάνει με τους πολίτες, με τους καθαρισμούς γύρω από τα οικόπεδα, γύρω από τα σπίτια, γύρω από οτιδήποτε μπορεί να δώσει τροφή σε μια ενδεχόμενη εστία, σε μια πυρκαγιά, καλό είναι να το έχουμε λιγοστέψει. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση την γρήγορη και έγκαιρη των πυρασβεστικών δυνάμεων. Παρακαλούμε λοιπόν τους πολίτες να είναι συνεργάσιμοι για να έχουμε όλοι ένα καλύτερο αποτέλεσμα και ευχόμαστε να μην χρειαστεί.